Και τελευταίες άδειες ταξί, πότε βγήκανε. Πρέπει να έχουν περάσει 15 χρόνια. Είναι έτσι, κύριε Πρόεδρε. Όχι, πιο λίγο. 12-13. Πριν από όλα αυτά τα χρόνια, τα 15, στα 14, τα 15 χρόνια, ήταν εντελώς διαφορετικό το νησί από ό,τι είναι τώρα. Το 60% των κατοίκων, των επισκεπτών, ήταν είτε σε οικισμούς, είτε στον παλιό οικισμό, είτε μέχρι το νέο περιφερειακό. Τα τελευταία 15 χρόνια, όλα αυτά, το ξέρω, εγώ σας λέω πράγματα που τα ξέρω μόνο, έτσι. Τα τελευταία 15 χρόνια έχει αλλάξει αυτό και έχει φτάσει σε σημείο το 70% των επισκεπτών και των κατοίκων, ποιος μένει πλέον μες στην πόλη, έτσι, να είναι εκτός περιφερειακού, να υπάρχουν δε τεράστιες επιχειρήσεις διάσπαρτες, αναψυχής, διασκέδασης μέχρι αργά, σε ολόκληρο το νησί. Άρα το οδικό δίκτυο έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, άρα οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες. Ο χρόνος εξυπηρέτησης των ανθρώπων, αφού και τα χιλιόμετρα μεγάλωσαν, έχει αρχίσει να γίνεται πολύ μεγάλος. Εγώ θα πω κάποια ερωτήματα, θα θέσω κάποια ερωτήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάτι σήμερα το πρωί και έγραφα κάποια από αυτά. Είναι ωραίο φαινόμενο αυτό που παρατηρείται στις πιάτσες ταξί τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου ατέλειωτες ουρές ανθρώπων να περιμένουν να εξυπηρετηθούν για ώρες ολόκληρες, να μην μπορούν να πάνε άλλοι στη δουλειά τους, άλλοι στο σπίτι τους, άλλοι στο ξενοδοχείο τους. Αρκετοί είναι και ηλικιωμένοι και αναγκάζονται να περιμένουν πάρα πολλές ώρες. Είναι ωραίο φαινόμενο αρκετά από τα ταξί να είναι ρεζερβέ σε κότερα, σε κρουαζιερόπλια και να μην είναι στη διάθεση των υπόλοιπων ανθρώπων. Μέχρι και στην Αμερική, σε εφημερίδες μας έχουν γράψει ότι έχουμε ειδικά ταξί να εξυπηρετούμε κάποιους ανθρώπους. Είναι ωραίο φαινόμενο και που το ξέρουν και οι ίδιοι, το ξέρουμε και εμείς, η πειρατεία και το μαύρο χρήμα που είναι το καλοκαίρι στο νησί να είναι μεγαλύτερο από αυτό που παίρνετε εσείς οι νόμιμοι. Δηλαδή πρέπει να εξακολουθήσουμε να έχουμε όλους αυτούς δικούς μας αλλοδαπούς οδηγούς που έρχονται από την Αθήνα για να δουλέψουν και μάλιστα να μεταφέρουν κόσμο χωρίς ασφάλεια. Είναι ωραίο φαινόμενο τα τρίκυκλα να αντικαθιστούν εσάς και να παίρνουν κόσμο παράνομα και να μπαίνουν με πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες, να μπαίνουν πρωτοσέλιδα στις ειδήσεις, ότι έτσι μεταφέρουν τεχνοκοσμικά στη Μύκονο τους τουρίστες στα αεροδρόμια και στα λιμάνια. Είναι ωραίο φαινόμενο τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια, τα αυτοκίνητα, την περίοδο εκμής να είναι περισσότερα από ό,τι είναι σε ένα μικρό νησί, γιατί μικρό νησί είμαστε, από ό,τι είναι στην πρωτεύουσα της Ελλάδος, στην Αθήνα. Όλα αυτά είναι συνάντηση με τις συγκοινωνίες, τις δημόσιες συγκοινωνίες. Και λέω δημόσιες συγκοινωνίες γιατί το ταξί παγκόσμια έχει υπολογίσει σαν δημόσια συγκοινωνία. Νομίζω ότι εάν υπάρχει μια καλή δημόσια συγκοινωνία, θα μειωθεί κατά πολύ και η κυκλοφοριακή κίνηση. Θα μειωθούν πολύ και τα παράπονα που υπάρχουν των τουριστών, τα οποία, αν δείτε παράπονα στα ξενοδοχεία, είναι πρώτον τα σκουπίδια και δεύτερον έλλειψη ταξί και κυκλοφοριακού. Οι αποφάσεις που πρέπει να παίρνουμε έχω πει ότι πρέπει να είναι για το καλό του νησιού. Γνωρίζω ότι το επιχείρημα ότι είναι εποχιακό επάγγελμα. Να σας θυμίσω ότι εποχιακά επαγγέλματα είναι όλοι. Και δόξα τω Θεώ ζούμε σε ένα μέρος που μπορούν κάποιες επιχειρήσεις να μπορούν να ανταπεξέρχονται και το χειμώνα να καλύπτονται οικονομικά. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά και τον αλγόριθμο που είπα, που ευγενεί το ταξί και μάλιστα σας λέω ότι με αυτά τα ποσά που είπε ο κύριος Πρόεδρος που έγραψε βγαίνει πολύ διαφορετικό νούμερο. Ας κάτσει να το κάνει. Εδώ είναι που μπαίνει και το θέμα της πολιτείας, ότι οφείλει να θεσμοθετήσει διαφορετικά τουριστικά μέρη ή κάποια μέρη που είναι που αυξάνονται κατά 500%. Μου επιτρέπεις. Ναι. Θα τελειώσω. Θα πρέπει. Καλυμμένο είναι αυτό. Κοίτα που δεν υπήρχε πολιτική βούληση μέχρι. Δεν το ξέρω. Εγώ δεν κινούμαι εκτός νομοθεσίας. Δεν κινούμαι έξω από νομοθεσία.
μέσα στις προβλέψεις της νομοθεσίας και νομοθεσίας. Θα συνεχίσω, κύριε Περιφερειάρχα. Θα πρέπει να πω ότι πρέπει και εμείς, σαν Δημοτικό Συμβούλιο εδώ πέρα, σαν Δήμος, όλο αυτό το οποίο θέμα λέμε σήμερα για τα ταξί, να συσχετιστεί και με νέες πιάτσες, νομοθετημένες πλέον. Υπάρχουν αεροδρόμια, υπάρχει νέο λιμάνι, υπάρχει παλαιό λιμάνι, υπάρχει το ΟΤΕ που δέχονται και πρέπει να πάνε κατ' εμέ, κατά άλλους όχι εκεί πέρα το καλοκαίρι. Και ακόμα και με το ΚΤΕΛ μια συνάρτηση, και αυτό που είπαν είναι σωστά με τα δρομολογία, το ξέρουμε, αλλά είναι άλλο θέμα, τώρα συζητάμε άλλο εδώ πέρα. Νομίζω, καταλήγοντας, θέλω να πω ότι οι ανάγκες του νησιού είναι μεγάλες στο θέμα του ταξί. Θα έλεγα ναι στην αύξηση, στο να βγουν κάποια ταξί, ένας αριθμός ικανός να μετριάσει το πρόβλημα, όχι να το λύσει, να φάνε και κάποιες οικογένειες νόμιμο ψωμί και ακόμα να είναι τέτοιος ο αριθμός ώστε να μην υπάρχει οικονομικό πρόβλημα στους υπάρχοντες ταξιτζίδες. Και θέλω να πω ακόμα ότι το θέμα αυτό δεν είναι για ψηφοφορικούς λόγους. Έτσι, είναι θέμα ξεκάθαρο, είναι θέμα αν χρειαζόμαστε ταξιτζίδες. Και ρωτάω, τελειώνοντας ευθέως όλους σας και τους ίδιους, χρειαζόμαστε ή δεν χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ πολύ.